είναι συζήτηση για θέματα που αφορούν την τοπική κοινότητα Ρηφαίου. Θέλετε να τοποθετηθείτε, ο πρόεδρος να μας αναλύσει τα προβλήματα της τοπικής κοινότητας και να γίνει μια συζήτηση με αυτόν, κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, κύριε Φίστα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να κάνω καταρχήν έναν διαχωρισμό. Το δεύτερο θέμα αφορά τη συνέχεια του τελευταίου θέματος του προηγούμενου. Όχι, το θέμα. Εκείνο δεν είναι λύθιο όμως. Μια και είμαστε όμως στο Ρηφαίο, θα συζητήσουμε για τα θέματα του Ρηφαίου. Το λέω γιατί θεσμικά προφανώς και θα συζητήσουμε και προφανώς το θέλετε, αλλά επειδή το τελευταίο θέμα του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο αφορούσε το ίδιο θέμα, δηλαδή τη συζήτηση για θέματα που αφορούν στην τοπική κοινότητα και τα παράπονα των υπηρετών με την κατάσταση που επικρατεί, εκείνο είχε προκληθεί από σύσσωμη την αντιπολίτευση, υπήρχε εισήγηση, δεν τελείωσε ποτέ. Επ' αυτού και θα μου επιτρέψετε, χωρίς να είναι τοποθέτηση, θα μου δώσετε ελπίζω χρόνο για να τοποθετηθώ. Όταν θα την. Επ' αυτού θα ήθελα να πω ότι. Κύριε Βίστο, να μην τοποθετηθεί τώρα. Εγώ θέλω να τοποθετηθεί πρώτο ο πρόεδρος και μετά να πάρει το. Ναι, ξαναλέω ότι πρέπει. Όχι σαν εισηγητήρια του θέματος, γιατί δεν το φαίνεται. Το θέμα είναι να τοποθετηθεί ο πρόεδρος και η κέρια τοποθέτηση θα είναι του Προέδρου και του Τοπικού Συμβουλίου γενικότερα. Απλά θέλω να ρωτήσω αυτό το θέμα. Σας απάντησα. Τελείωσε την προηγούμενη φορά. Κατά την προσωπική μου άποψη, ολοκληρώθηκε εκείνη η διαδικασία. Δεν ήταν παρόν ο Δήμαρχος να απαντήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει. Ο Δήμαρχος, πολύ καλά γνωρίζετε, δεν είναι μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να παρεμβήσει και μπορεί να αποχωρήσει. Αποχώρησε λοιπόν ο Δήμαρχος, εμείς όμως ολοκληρώσαμε σαφέστατη την συνεδρία. Δεν το λέω και εγώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Σας απαντώ με αυτό που ρωτήσατε. Θα τοποθετηθώ και γι' αυτό. Επομένως, θεωρούμε ότι έληξε και επανέρχεται με έναν άλλο τρόπο. Όχι, είμαστε στο Ρηφαίο, έχουμε την ελάχιστη ειδική υποχρέωση να συζητήσουμε για τα θέματα του Ρηφαίου. Εγώ λοιπόν θέλω να δώσω τον λόγο πρώτο στο. Έλα λεπτό, κύριε Θεοδωρή. Να δώσω τον λόγο. Θα χαίρετε εσύ το σαν. Ένα λεπτό. Δεν σα λέω. Θα σα πω δεν είναι. Θα δώσω το λόγο πρώτο στον κύριο Πρόεδρο να πει τα θέματα του Ρηφαίου. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την ανάλυση του Προέδρου θα ανοίξει ένα διάλογο συζήτηση. Ορίστε, κύριε Θεοδωρή. Πρέπει και να μιλήσουν επί των θέσεών μας. Να μιλάνε γιατί τα προβλήματα του Ρηφαίου είναι γνωστά, είναι κέρια, είναι σημαντικά. Δεν θα επιληθούν, διότι δεν θα φτάσει και ο χρόνος να επιληθούν. Επομένως, πρέπει να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι και μετά οι κάτοικοι επί των τοποθετήσεων. Οι συνάδελφοι έχουν την ευκαιρία, εφόσον το ορίζουμε σαν συζήτηση και με τη δική σας άδεια να δευτερολογήσουν. Υπήρξε από συνάδελφο άλλη πρόταση, γι' αυτό το θέλει στο σώμα. Άρα λοιπόν μιλούν οι συνάδελφοι. Απαντώ και στον συνάδελφο για να έχουν άποψη κάτι και για το τι θα βγουν. Ο κύριος Νικολέτης έχει το λόγο. Θα σας πω κάτι. Επομένως και. Περιμένει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό θα έπρεπε να. Μετά την τοποθέτηση των θεμάτων από τον πρόεδρο. Δεν υπάρχει διαδικασία, δεν έρχεται το θέμα, από τις δύο παρατάξεις και δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία, ούτε εμένα μου έγινε γραπτή εισήγηση για κοινό εισηγητή. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, το λόγο έχει κύριε Νικολαίδη. Πουθενά δεν λέει ότι πρέπει να γίνει γραπτή εισήγηση για κοινό εισηγητή. Βεβαίως, το λέει ο θεματισμός. Δεν μας ζητήσατε το ίδιο στο ανίδιο. Λοιπόν, τότε φέρατε εσείς το θέμα, γι' αυτό. Μα και αυτή τη φορά, δεν το φέραμε εμείς το θέμα, το φέρατε εσείς το θέμα. Δεν υπάρχει διαδικασία όταν δεν φέρετε εσείς το θέμα. Να, θα έπρεπε να γραπτά να οριστεί κάποιος κοινός συγητής του θέματος. Μάλιστα διαπαραδοξιακά. Είναι παραδοξότητα. Επιδιώκεται να. Όχι, δεν επιδιώκω εγώ. Κύριε Διευθυντά, ζητάω τη συνδρομή σας. Από εκεί και πέρα. Εάν υπάρχει στενότητα στην πλατάκια, να θυμίσει μόνο αυτός που έχει. Μόνο αυτό όμω. Όχι άλλο. Και δεν κατάλαβα κύριε Πρόεδρε, ο διευθυντή θα κατορίσει τη συζήτηση που θα δείξει. Σα παρακαλώ πολύ, εσεί κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλη διακριβότητα. Εσεί κύριε Πρόεδρε, δεν έχουμε άλλη διακριβότητα. Εσεί ορίζει το συμβούλιο, δεν σα παρακαλώ πολύ. Εσεί ορίζει το συμβούλιο. Εγώ σα παρακαλώ. Λοιπόν, έχετε πολύ μπορεί να φύγει ο Δήμαρχο. Σα παρακαλώ κύριε Θεοδόρου, συνέλθετε. Συνδεταμένο λοιπόν, συνέλθετε. Βλέπω τι γίνεται κύριε Πρόεδρε. Βλέπω τι γίνεται κύριε Πρόεδρε. Βλέπω τι γίνεται! Κάνε το δοκούν όλα! Δεν τρέπεστε λίγο! Εγώ να τρέπω με! Εσείς δεν τρέπεστε κύριε Πρόεδρε! Ντροπή σας! Δεν τρέπεστε από τους κατοίκους! Εσείς δεν τρέπεστε τους κατοίκους! Εσείς κάνετε το συμβούλιο και διευθυντής! Κάτι ζήτησε ο Πρόεδρος! Το συμβούλιο του κάνετε εσείς ο διευθυντής! Λοιπόν! Πλάκα μας κάνεις τώρα! Τα βλέπετε! Τα βλέπετε! Λοιπόν, ένα λεπτό. Καμαρώνουμε. Άλλοι να τρέπονται. Δώστε το μικρόφωνο στον κύριε Μάνη. Συγγνώμη. Διαδικασία. Να καταλαβαίνω πολύ ωραία.
όπως καταλαβαίνω και αυτό που πάτε να κάνετε. Σας μιλάει ένας άνθρωπος 80 χρονών και αντί να ακούσει κάτι τις προάλλες πράγματα είναι αυτά. Θα μαλώσουμε εδώ. Είπατε προηγουμένως να ακούσετε τα αιτήματα, τα ζητήματα του νηφαίου. Θα τα ακούσετε ή θα μαλώσετε. Θα τα ακούσετε. Κύριε Λιγοδρή, το λόγο. Θα παρακαλέσω για την κύριση του χρόνου των 2 λεπτών. Μία ερώτηση στην ουσία θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε, και τίποτα περισσότερο. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα στους αγαπητούς συνδικούντες. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, να κάνω μία ερώτηση προς τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας του Νυμφαίου. Πρόεδρε, από όσα διαβάσατε, το 90% των θεμάτων είναι καθημερινότητα. Αυτό που ζητήσατε είναι ουσία. Την ουσία θέλετε. Την ουσία την έχει η Δημοτική Αρχή. Αυτά τα θέματα τα έχετε πάει στη Δημοτική Αρχή για να τα λύσει, να λύσει την καθημερινότητα. Πόσο χρόνο έχετε αυτά τα θέματα, τα έχετε εισαγάγει προς τη Δημοτική Αρχή και δεν έχουν επιληθεί. Πόσο χρονικό διάστημα ετήστε την λύση αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το σύντομο της παρέμβασής σας. Άλλος συνάδελφος. Παρακαλώ. Όχι συνάδελφος είπα, κύριε Στάιν, πρώην δήμαρχος, να ολοκληρώσω συνάδελφος και μετά. Κύριε Φίστα, έχει το λόγο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και ελήψη δυστυχώς του Δημοτικού Συμβούλου της τοπικής κοινότητας, αυτόν που εκπροσωπεί δηλαδή τον Νυμφαίο στο Δημοτικό Συμβούλιο, προφανώς ο κλήρος πέφτει σε μένα. Ήθελα να πω ότι και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν προκαλέσαμε τη συζήτηση του θέματος και εδώ που την φέρνετε εσείς, εφαλτήριο για όλο αυτό σε εμάς ήταν η επιστολή που μας είχε στείλει η τοπική κοινότητα Νυμφαίου, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Νυμφαίου, όπου εκτός από την επισήμανση των προβλημάτων, έκανε σαφές ότι αυτά τα προβλήματα έχουν πολλά ξαναπαθεί στην Δημοτική Αρχή. Και μάλιστα στην τελευταία της παράγραφο έθετε και τη Δημοτική Αρχή πρώτων ευθυνών της, καταλογίζοντας την ανικανότητα να επιλύσει τα ζητήματα. Τα προβλήματα του Νυμφαίου είναι πολλά και θέλω να πω ότι αυτό που έλεγε την προηγούμενη φορά, ότι το άλοθη και η πανάκια του ότι υπάρχει οικονομική κρίση και υπάρχει μια οικονομική στενότητα τέτοια που δεν επιτρέπει στον Δήμο να παράγει έργο αυτό που θα ήθελε. Και εγώ συμφωνώ ότι κάθε δήμαρχος θα ήθελε να κάνει έργο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δήμαρχος που δεν θέλει να κάνει έργο. Υπάρχουν δήμαρχοι που δεν μπορούν ή δεν έχουν το όραμα να κάνουν έργο. Δεν νομίζω ότι η βούληση ενός καθενός του δημάρχου είναι αντίθετη προς το να παράγει έργο. Λέω λοιπόν ότι το άλοθη και η πανάκια του ότι υπάρχει οικονομική κρίση δεν μπορεί να στηριχθεί στον Νυμφαίο, παρότι τα προβλήματα άλλων χωριών μέσα στον Δήμο είναι ουσιοδέστερα, σημαντικότερα, τεράστια σε σχέση με αυτά τα προβλήματα που έχει το Νυμφαίο. Είναι προβλήματα ενδεχομένως πραγματικής επιβίωσης με την έννοια του όρου. Το Νυμφαίο όμως είχε ένα δομημένο προϊόν και τουριστικό και με δομές τέτοιες και με θεσμούς τέτοιους, το οποίο αποδομήθηκε μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και είχα πει και τότε ότι είναι δύσκολο να δημιουργήσεις κάτι, είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσεις στην κορυφή. Στο Νυμφαίο που θεωρούσαμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πέσει όλο αυτό το οικοδόμημα, να καταστραφεί σαν χάρτινος πύργος, καταφέραμε σε 2 χρόνια και βιώσαμε την πλήρη εγκατάλειψη. Τώρα, είμαι σίγουρος ότι οι απόψεις που θα ακουστούν από τη συμπολίτευση και από εσάς, κύριε Δημοτή, θα είναι προφανώς ότι εγώ δεν καταλαβαίνω, δεν ξέρω τι λέω, ότι όλα τα πράγματα έχουν τον τρόπο να γίνουν, ότι θα γίνουν προσπάθειες, θα καταργηθούν προσπάθειες. Στο επόμενο πεντάμινο που μας απομένει, μάλλον με ένα μαγικό ραβδί, ο Χάρι Πότερ ή ο ξέρω εγώ ποιος θα είναι ο άλλος ο μάγος, θα λύσει τα προβλήματα. Ό,τι δεν καταφέρετε να το κάνετε τώρα, θα το κάνετε στην επόμενη Δημοτική Αρχή, για την οποία πιθανότατα θα είστε σίγουρος ότι θα εκλεγείτε. Το ζήτημά μας εμάς δεν είναι αυτό. Και τώρα δεν μιλώ μόνο σαν Δημοτικός Σύμβουλος, μιλώ σαν νυμφαιώτης. Το ζήτημά μας δεν είναι καν ποιος θα εκλεγεί. Τους νυμφαιώτες αυτή τη στιγμή, ανεξαρτήτως της πολιτικής τους προτίμησης, την παράταξη που επέλεξαν τις προηγούμενες εκλογές ή που θα επιλέξουν στις επόμενες, και θεωρώ ότι εκπροσωπώ αυτή τη στιγμή την άποψή τους. Δεν τους ενδιαφέρει σήμερα που τα προβλήματα γιγαντώνονται, δεν τους ενδιαφέρει καν ποιος θα είναι ο δήμαρχος που θα την επιλύσει. Τους ενδιαφέρει η επίλυση των ζητημάτων. Και η επίλυση των ζητημάτων ούτε εκ του μακρόθεν γίνεται, ούτε με ευχολόγια γίνεται,
ούτε προσπαθώντας να αποδείξουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους με τα λεγόμενά μας ότι είναι ημίτρελοι, ότι είναι παράχρονες, διότι είναι σίγουρο ότι σήμερα θα τους πούμε ότι εντάξει δεν είναι και πολλά τα προβλήματα, το χιόνι θα το καταφέρουμε, την σήμανση αντί για κίτρινη την κάναμε λευκή, δεν τρέχει τίποτα, σβήσαμε την κίτρινη από πάνω την κάναμε λευκή, μόλις έρθει η φωλιά θα την κάνουμε κίτρινη για να φωσφορίζει στην οπίχλη. Θα επιλύσουμε λοιπόν σήμερα τα προβλήματά τους. Το ζήτημά μας δεν είναι αυτό. Και αυτό που ο Πρόεδρος περιγράφει σαν συζήτηση, διότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί κάθε φορά, και εγώ ήμουν ο πρώτος που το καταδίκασα, καταδίκασα δηλαδή τη συμπεριφορά του νυμφαιώτη, του συμπατριώτη μας στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που εξεγέρθηκε, περίσκεπε και εξήβησε. Αλλά να σας πω κάτι, στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, αυτά τα τρία χρόνια που το παρακολουθώ και που είμαι εκεί, έχουμε ακούσει για μπασκίνες, για θα σου κάνω τα μούτρα κοιμά, για καραβανάδες, για δηλαδή, εντάξει, θεωρώ τελείως ανάρμοστη συμπεριφορά, την καταδικάζω και πάλι, αλλά δεν νομίζω ότι είναι λόγος να σηκωθεί ο Δήμαρχος και τα δύο τρίτα της συμπολίτευσης να φύγει. Δηλαδή μπήκε τώρα και ένας άλλος τρελός και λέει εδώ, άντε ρε πλάκι, θα φύγουμε όλοι πάλι. Όποτε πρέπει να χαλάμε δηλαδή τη συνεδρίαση θα έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος θα καθυβρίζει και θα φεύγουμε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα προβλήματα ζητούν επίλυση. Ο πρόεδρος ζήτησε προτάσεις. Εγώ δεν ζητώ προτάσεις, ζητώ λύσεις πάνω στα προβλήματα. Και αν θέλετε προτάσεις για τις λύσεις των θεμάτων του νυμφαίου, τότε να τις κάνουμε όλοι εμείς. Αλλά η Δημοτική Αρχή δεν είναι για να προτείνει. Η Δημοτική Αρχή είναι για να επιλύει η πρόεδρος. Τις προτάσεις κάνει η αντιπολίτευση. Έχετε ακόμη ένα. Τα πέντε λεπτά, κύριε Τίτα. Η Δημοτική. Τελειώνει και ο πρόεδρος. Και ένα άλλα δύο λεπτά. Τελειώνει. Λέω λοιπόν τελειώνοντας ότι η Δημοτική Αρχή είναι για να επιλύει τα προβλήματα. Όχι για να προτείνει λύσεις. Τις λύσεις τις προτείνουν οι φορείς, τις προτείνουν οι κάτοικοι, τις προτείνουν οι παρατάξεις, τις προτείνει ο καθένας μεμονωμένα. Ας τις προτείνουν και οι παρατάξεις. Ας τις προτείνουν και οι παρατάξεις φυσικά και οι κάτοικοι, αλλά εν τέλει ας επιληθούν κιόλας. Ασφαλώς. Διότι να σας πω κάτι, να, εγώ λέω ας πούμε ότι πρέπει να γίνει το πεζοδρόμιο το οποίο τελείωσε σταμάτησε να κατασκευάζεται στις 14 Νοεμβρίου του 2009, πρέπει επιτέλους να γίνει. Με κάποια δημοτική αρχή. Αυτή, την επόμενη, τη μετεπόμενη, ας μας πει κάποιος ποιος θα το κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούω τώρα τρεις-τέσσερις φορές, θα γίνουν εκλογές, θα σταματήσει ο Δήμος. Έχει τελευταία μέρα που θα διοικεί το υπάρχον διοικητικό σχήμα και την τελευταία μέρα ακόμα θα κάνει δουλειά. Δεν θα καταλήψει τα χιόνια. Δεν θα καταληφθεί να αυτά εδώ. Τελειώνουν, γίνονται εκλογές. Σταματήσαν να λαμβάνει την άλλη μέρα ο νεοεκλεγής. Έχει γίνει πουθενά. Μόνο στην Ελλάδα δεν γίνονται αυτά εδώ τα παράλογα τα πούμε. Θα συνεχίσει να δουλεύει μέχρι την τελευταία μέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Το κόσμο το τρομάζουν. Τελειώνουν, έρχονται εκλογές και τι έγινε. Πότε θα παραλάβει ο καινούριος. Θα σταματήσουμε εμείς, θα φύγουμε. Θα τα εγκαταλείψουμε όλα όπως κάνουν οι κυβερνώντες. Ή θα πάρουμε το πρότυπο της Ιταλίας που η τοπική αυτοδιοίκηση δουλεύει μέχρι την τελευταία μέρα. Εγώ θα ακολουθήσω το τελευταίο, μέχρι την τελευταία μέρα θα είμαι. Είτε εκλεγώ είτε δεν εκλεγώ, ζαμά και τέτοιο που λένε, αλλά θα είμαι παρόν μέχρι τελευταία μέρα, έτσι με ψήφισε ο κόσμος. Και άμα είναι για προτάσεις, θα συμμετάσχω και σε προτάσεις για τον Υφαίρο. Θα σας παρακαλέσω να μην ξανασυμβεί αυτό. Οι κάτοικοι του Νηφαίου θέλουν να μας ακούσουν. Μην δίνουμε δείγματα κακή γραφή. Μην χαμογελάτε και ειλικρινά. Να μιλάει ένας. Το λόγο έχει ο κύριος Θεοδωρίδης. Κύριε Θεοδωρίδη. Το λόγο ζήτησε ο κύριος Αβράμ Θεοδωρίδης για να λεπανθέλει να το δώσει πριν πάρει τη σώμα. Ωραία. Για δύο λεπτά κύριε Θεοδωρίδη. Αβράμ. Ναι. Δεν θα αργήσω, απλώς είπα να, για εξοικονόμηση του χρόνου να μην πάρω το λόγο, όμως δεν μπορώ να αντισταθώ σε αυτό που ακούω. Θεωρώ αντόπιμα την πολιτική πρακτική του Δημάρχου, γιατί είπατε πριν, εδώ ο καθένας βιώνει την πραγματικότητα όπως θέλει. Το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν τελείωσε. Εγώ ήθελα να τοποθετηθώ τότε για το νυμφαίο και δεν πήρα το λόγο γιατί αποχωρήσατε. Ήταν πολιτικό ατόπιμα η πρακτική του Δημάρχου να φύγει και λέγοντας ότι και εσείς, Πρόεδρε, που δεν θέλω να δημιουργήσω την παράθεση, λέγοντας ότι ολοκληρώθηκε η προηγούμενη διαδικασία, δεν ολοκληρώθηκε. Και λέει ο κύριος, και τώρα πήρα επειδή ο κύριος Κόκκας λέει, εδώ λέει, εμείς θα είμαστε συνέχεια παρόντες. Μα αποχωρήστε το προηγούμενο Συμβούλιο.
Θέσανε θέμα και βρήκα τα αφορμή και φύγα. Συνεχώς να είμαστε παρόντες. Μήπως δεν κατάλαβε θα είμαστε παρόντες, λέω. Θέλω να πω ένα πράγμα. Ότι ήταν ασέβεια και προς το Δημοτικό Συμβούλιο και προς τους νηφιώτες η αποχώρηση από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό θέλω να πω. Ότι και δεν χρειάζονται οι νηφιώτες κανέναν υπερασπιστή. Τα προβλήματά τους τρέχουν. Κρίνουμε και θα κρίνουμε από εδώ και από τα λεγόμενά μας και από τις τάξεις τους το τι θα κάνουμε. Αυτό θα το δούμε. Αλλά το θέμα είναι ο σεβασμός να το δείχνουμε πράκτος. Δεν θα κλέψω άλλο χρόνο. Ποιο? Λοιπόν, κύριε Γιάννη, σα παρακαλώ. Παιδιά, εγώ θέλω να πω. Κύριε Θεοδωρή, εδώ φιλόξενη, μην απαντάτε. Έχετε δει που θέλετε να αποχωρήσω από εκεί. Κύριε Θεοδωρή, εσεί πάλι θα απαντήσετε. Σε δύο λεπτά που μα δίνετε, νομίζω ότι θα κάνουμε πρώτη και να λύσουμε το πρόβλημα του κοιμηφαίου. Σε δύο λεπτά. Το θέμα είναι. Όχι, εγώ σέβομαι αυτό. Θα ακούσουμε του νηφιώτε και θα δούμε μετά. Βλέπετε ότι στην πράξη ποιο θα. Κύριε Θεοδωρή, του εγκεφαλίστηκε 5 λεπτά και παράταση. Δεν είμαι αυστηρό σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωρίδης έχει το λόγο για 5 λεπτά. Πρόεδρε, η Φωνία Πρόγνωσης, όπως είχαμε γράψει την αίτησή μας του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας του Νηφαίου, αλλά και των μελών του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας, μας αφύπνισε, θα έλεγα, και έδωσε το έγνοσμα να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη του συνεδρίαση, αλλά και σε αυτή, πιστεύοντας πάντοτε ότι αυτή η Φωνή Απόγνωσης θα μας ευαισθητοποιήσει και θα δώσει το ερέθισμα εκείνο το οποίο θα μας κάνει να ασχοληθούμε ουσιαστικά με τα θέματα του νηφαίου. Θα μου πείτε, μόνο το νηφαίο έχει προβλήματα που το απασχολούν. Είναι γνωστό ότι όλες οι τοπικές κοινότητες με την άσκηση της πολιτικής από μέρους σας έχει πρόβλημα. Και έχουν πρόβλημα όλες οι κοινότητες γιατί δεν ασχολείται κανείς ουσιαστικά με τα θέματα που τους απασχολούν. Είδαμε μία απόγνωση την οποία την επιβεβαιώσαμε και κατά την επίσκεψή μας εδώ στο Νηφαίο. Εγκατελειμμένα τα πάντα. Πλακόστρωτα διελυμένα, χόρτα άκοπα, διαγράμμιση του δικτύου να μην την έχει επιμεληθεί κανείς, μια εγκατάλειψη η οποία σε απογοήτευε σε σχέση με το παρελθόν. Και εδώ ερχόμαστε πλέον να δικαιώσουμε το αίτημα των κατοίκων και της κοινότητας, της παλιάς κοινότητας του Νηφαίου, όπου πίστευε ότι μέσα από αυτή τη συνένωση θα συντελεστεί η εγκατάλειψη του Νηφαίου και πιθανώς και η καταστροφή πολλών επαγγελματιών που έχουν κλείσει ήδη τα μαγαζιά τους. Δικαιώθηκαν. Είναι άσχημο, είναι άδικο, αισθανόμαστε μια διπλή απογοήτευση, γιατί αυτό έγινε μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο μέσα από τη δομή και την οργάνωση που είχε να πετύχει πολύ πιο πολλά. Φτάσαμε στο σημείο να μην συζητάμε για το ουσιαστικά τα μεγάλα, αυτά που ήταν το μέλημα και το αίτημα των νηφαιωτών, αλλά να συζητάμε για την καθημερινότητα. Βρεθήκαμε εδώ με την τοπική κοινότητα και με κατοίκους και καθίσαμε, είδαμε ένα-ένα τα θέματα που θα απασχολούν. Θα επιδιώξω να μην είμαι πολύ σύντομος, κάνοντας μία αναφορά στα θέματα έτσι όπως θέθηκαν από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και τα παρουσιάσαμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο όμως δυστυχώς για τους γνωστούς λόγους διαλύθηκε. Ό,τι έχει σχέση με τις τουριστικές υποδομές. Είχε υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ του Δήμου και του αστικού συνεταιρισμού και για ένα διάστημα εξυπηρετούνταν οι κάτοικοι έτσι όπως λένε. Τι ζητάνε αυτή τη στιγμή? Το μουσείο το οποίο είναι κλειστό τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, Σαββατοκύριακα, αλλά και οι μέρες οι οποίες είναι ιδιαίτερες και έχει μια αυξημένη επισκεψιμότητα, να είναι ανοιχτό. Να φροντίσουμε ως Δήμος να είναι ανοιχτό. Δεν ζητάνε να είναι ανοιχτό συνέχεια. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι δείχνει μια προσέγγιση των θεμάτων, η οποία πράγματι ταιριάζει στη στιγμή και στους καιρούς του διανύου. Τα άλογα και ο στάβλος έχουν μείνει δίχως φροντιστή εδώ και κάμποσους μήνες και ασχολούνται μόνο οι ίδιοι κάτοικοι με όλα αυτά. Σε ό,τι έχει σχέση με αυτό, θεωρείται ότι είναι αναγκαίο να συμβάλλει αποφασιστικά με την παρουσία τους τα άλογα στην ανάπτυξη του ήπιου τουρισμού. Αυτό ζητάνε. Η Νίκαιο Σχολή, εδώ που είμαστε και έχουμε παγώσει αυτή τη στιγμή, έχει δημιουργηθεί εδώ κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης, το οποίο όμως μένει κλειστό. Ζητάνε πάλι το ίδιο. Τα Σαββατοκύριακα και κάποιες ημέρες οι οποίες έχουν μια επισκεψιμότητα να δουν κάτι οι επισκέπτες του Νηφαίου να είναι ανοιχτό. Ψάχνουν μια λύση, μια φόρμουλα η οποία σύμφωνα με την αίσθηση δεν ξεπερνάει τα 30 ευρώ την ημέρα.
Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι αυτά σημαντικά. Ό,τι έχει σχέση με το ξενοδοχείο, το εστιατόριο, την Έλισκα. Ζητήσαμε να το βρούμε στο κλείσιμο του δικτύου. Ζητήσαμε να απομονωθούν τα στοιχεία του εξοπλισμού, γιατί τα ψυγεία δουλεύουν, οι καταψύκτες, τα κλειδίρια, τα ηλεκτρικά σχέδια. Και το ζητήσαν αυτό κάτοικοι σε αντίθεση με αυτό που έπρεπε να συμβεί. Ο Δήμος έπρεπε να το κάνει αυτό και όχι να αφήσουμε το τοπικό συμβούλιο να ασχολείται με αυτά τα θέματα και να επείτε με φωνή απόγνωσης πώς θα σώσουμε κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει και ας ευχηθούμε να είναι προσωρινό το κλείσιμο του. Πρέπει να δοθεί μια λύση στο ζήτημα της σύμβασης, αυτό ζητάνε, να γίνει ένας διαγωνισμός και να φροντίσουμε ούτως ώστε να ανοίξει. Ό,τι έχει σχέση με τον αποχιονισμό. Εδώ πράγματι είναι το ουσιαστικό και το σημαντικό. Αν δημιουργηθεί η εικόνα ότι δεν συντελείται σωστά ο αποχιονισμός των Ιφαίων, τελείωσαν οι επισκέψεις όλο το χειμώνα. Κανένας δεν θέλει να πάει σε ένα σημείο, όσο ωραίο να είναι, όσο καλό να περνάει και να αισθάνεται ότι είναι απομονωμένος, αποκλεισμένος από την υπόλοιπη Ελλάδα, από τα νοσοκομεία ή από τον λίγο καλό. Ζητάνε μία συντήρηση των μηχανημάτων, η οποία πιστεύουμε ότι έγινε, και φυσικά να αναλάβουν υπεύθυνα άτομα τα οποία θα διαχειριστούν τον αποχιονισμό το υπόλοιπο διάστημα και να εξοφληθούν οι δύο εργάτες, οι δύο τεχνίτες, οι δύο οδηγοί, οι οποίοι οδήγησαν και χειρίστηκαν τα μηχανήματα το προηγούμενο έτος. Ζητάνε να αναλάβουν κάποιοι να κάνουν τον αποχιονισμό μόνιμοι, να μην είναι άτομα τα οποία θα ασχοληθούν δύο μήνες και θα αφήσουν μετά και θα καταλήψουν έτσι τον Ιφαίο. Ό,τι έχει σχέση με την ηλεκτροδότηση του αντιοστασίου, κατασκευάστηκε μία δεξαμενή η οποία στήχησε πολλά μέσα από την φροντίδα και τα αιτήματα που έβαλε η τοπική κοινότητα και κατασκευάστηκε από ιδιώτη. Το κόστος της ηλεκτροδότησης είναι 10 με 15 χιλιάδες. Θεωρώ αδιανόητο να μην έχει ηλεκτροδοτηθεί κάτι που στήχησε 100-120 χιλιάδες και να μην βάλουμε εμείς 10 χιλιάδες για να το ηλεκτροδοτήσουμε και να το αξιοποιήσουμε. Ό,τι έχει με τους λιθόστερους από τους δρόμους, με τις συντηρήσεις, με τους κοινόχρηστους, με την είσοδο του Νηφαίου, με την παιδική χαρά, με την επαρχιακή οδό Αετού Νηφαίου η οποία θέλει φροντίδα, είναι γωνίες οι οποίες έχουν χαλάσει στην άσφαλτο. Είναι επικίνδυνο. Πρέπει να φροντίσουμε να γίνουν αυτά κάποια στιγμή. Και δεν είναι ανάγκη να γίνουν την τελευταία στιγμή μέσα στο χειμώνα ή να υποσχεθούμε ότι θα γίνουν στο μέλλον. Το αποχητευτικό δίκτυο έχει φρεάτιο κεντρικό στο πάρκινγκ και το οποίο θέλει καθάρισμα γιατί πλημμυρίζει. Η συντήρηση του υπαίθριου αμφιθέατρου. Ετηθήκαμε ως αντιπολίτευση να γίνει μια εκδήλωση και στον Ιφαίο. Και η απάντησή σας ήταν ότι δεν μας το ζήτησε κανείς και ως εκ τούτου δεν κάνουμε. Είναι ανάγκη να σας ζητήσει κάποιος να κάνετε μια εκδήλωση για να αναβαθμίσετε, να αναδείξετε τον Ιφαίο. Το συνεδριακό κέντρο, η νίκη ως σχολή. Πρέπει να εξοπλιστεί κατάλληλα, ζητάνε. Και να είναι αυτή τη στιγμή ένα προνήμιο. Αυτές τις κατασκευές. Πρόεδρε, το καταλαβαίνω. Έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει όμως έτσι να κάνετε η παραχώρηση του πλημμυρίου της αστυνομίας. Νομίζω ότι εδώ ανεβήκαμε για να λύσουμε θέματα του Ιφαίου. Κι αν αντί για 5 λεπτά μιλήσουμε, δεν νομίζω ότι χάθηκε ο κόσμος. Αναλογίζομαι όμως, πρόεδρε, το άλλο. Έτυχε στα χέρια μου και ήρθε η προεκλογικά η φωνή του Νηφαίου, μια εφημερίδα την οποία εκδίδουν οι νηφαιώτες. Όσοι δεν τη θυμούνται, προκαλώ και τους δημοτικούς συμβούλους και εσάς δημαρχέ, αλλά και τους κατοίκους να τη διαβάσουν. Να δείτε τι σας έταζε. Να δείτε τι σας έταζε. Και σκεφτείτε τι έκανε. Και θα καταλάβετε ποιος μπορεί, ποιος θέλει. Λυπάμαι πολύ για την κατάδεια του Νηφαίου. Λυπάμαι πολύ, πιο πολύ λυπάμαι για τις ανεύθυνες υποσχέσεις που δόθηκαν. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα στους αγαπητούς δημότες. Οφείλω να ομολογήσω ότι με ρητορική δυνότητα ο κύριος Θεοδωρίδης έκλεισε την εισήγησή του κάνοντας λόγο για τις προτάσεις που είχε κάνει προεκλογικά ο κύριος Δήμαρχος. Αυτό όμως που ξέχασε να μας πει μάλλον είναι ότι ήταν από τους πρώτους που είχε αρνηθεί να ψηφίσει τη σύμβαση για την Ήφη, για τον Ιφαίο, την οποία θεωρούσε το 2011 υπερβολική. Και μάλιστα η απορία δικιά μου είναι, τώρα το θυμήθηκε τον Ιφαίο ο κύριος Θεοδωρίδης, το 2013, τρία χρόνια που ήταν. Λοιπόν, αυτό σαν πρώτη προσέγγιση. Λυπάμαι που δικαιώνομαι για το θέμα που είχα εκφράσει στην άποψη και σαν μαγιακός σύμβουλος παλαιότερα,
Για το θέμα του Καλλικράτη, είχα πει λοιπόν ότι κάποιες κοινότητες έπρεπε να εξαιρεθούν. Αυτό πιστεύω και σήμερα. Και η κοινότητα του Νηφαίου, κατ' εμέ, έπρεπε να παραμείνει κοινότητα. Λογικό και επόμενο ήταν από τη στιγμή που μπήκε στο Καλλικρατικό Δήμο να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί, όχι γιατί εγκατέλειψε η Δημοτική Αρχή του Νηφαίου, κύριε, αλλά λόγω της δημοσιονομικής στενότητας που μπορεί και ο Σύζης να λέει ο φίλος μου ότι είναι το καλό μας τα μπανάκια, δεν είναι όμως έτσι. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσαν κάποια πράγματα που ήταν δομημένα να συνεχιστούν με την ίδια ιεράρχηση. Παρ' όλα αυτά, σαν Δημοτική Αρχή και με προσωπική εμπειρία που καταθέτω, θα πω δύο πράγματα. Όσον αφορά τον αποχιονισμό, όλα τα σχέδια δράσης που καταπονήθηκαν και εκτελέστηκαν, τόσο στο πρώτο χειμώνα όσο και στο δεύτερο, είχαν σαν κομβικό σημείο και στρατηγικό σημείο τον Νηφαίο. Από εκεί ξεκίνησε ο αποχαιρετισμός, κύριε. Όσον αφορά για τις υπόλοιπες δομές που λέτε, πράγματι υπάρχουν προβλήματα, κατά την προσωπική μου εκτίμηση μιλάω πάντα, για τις οποίες όμως δομές ενδιαφερθήκαμε. Υπήρξε υπάλληλος που είχε έρθει εδώ με πεντάμινη σύμβαση για να εξυπηρετήσει τον Νηφαίο και η πρότασή μου για μένα στον κύριο Δήμαρχο πάλι είναι σε περίπτωση που υπάρχει επαρκές προσωπικό με την πρόληψη των νέων πενταμήνων να δοθεί ένας υπάλληλος που θα είναι αποκλειστικά για τον Νηφαίο. Όσον αφορά τα υπόλοιπα, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του εύκολα, αλλά νομίζω ότι είναι κρίμα να ακυρώνονται οι προσπάθειες ανθρώπων που έχουν θυσιάσει μέρα και νύχτα, έχουν καταβάλει προσωπικούς κόπους, είτε αυτοί λέγονται εργάτες αποχιονιστικών, είτε λέγονται αντιδήμαρχοι, είτε οτιδήποτε άλλο, για να κρατήσουν τον Νηφαίο ανοιχτό σε πολύ δύσκολες συνθήκες καιρικές. Είναι κρίμα να ακυρώνονται τις προσπάθειες σήμερα χάρη προεκλογικών εντυπωσιασμών. Ευχαριστώ πολύ. Δημοτικοί σύμβουλοι, τους κατοίκους οι οποίοι ζουν καθημερινά τα προβλήματα αυτά. Εγώ πήρα για ένα πράγμα να ρωτήσω ένα πρωινό άκουα ραδιόφωνο, το Sky συγκεκριμένα, και άκουσα τον πρώην πρόεδρο του χωριού εδώ πέρα, τον κύριο Μέντρο, τον Νίκο, τον έβγαλε ο πρωτοσάλτη και έβαλε το θέμα του δρόμου από εδώ πέρα που ξεκινάει, πάει άνω υδρούς κλπ. Ζητούσε να γίνει διασύνδεση όσο δυνατόν γρηγορότερα για να αξιοποιηθεί το Νηφαίο τουριστικά και προς τη Φλόρνα. Όντως το πρόβλημα αυτό υπάρχει, το έχω περπατήσει εγώ τον δρόμο αυτό 2-3 φορές. Δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα να δούμε. Εγώ νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα μπορούσε κάλλιστα να ασχοληθεί με αυτό, γιατί όντως η αρτηρία αυτή θα βοηθούσε έτσι περαιτέρω την ανάπτυξη της Φλόρνας, την τουριστική. Τη στιγμή της υποδοχής θα βλέπουμε τι έχει πάει στον Νηφαίο με τα καλλικά του. Και με την ευκαιρία αυτή θέλω να επισημάνω. Όταν ήμουν πρόεδρος τοπικής ένωσης Δήμων Κοινοτήτων, πάλι με τον κύριο Μέρτζο, θυμάμαι τότε είχαμε κατέβει κάτω στο συνέδριο και είχαμε κάνει το καπουτίστρα νούμερο 1. Τότε υπήρξε εισήγηση από την τοπική επιτροπή της Φλόρινας, την ΤΕΡ, τη λεγόμενη, τον Νηφαίο να παραμείνει μόνο. Και όντως έμεινε το Νηφαίο μόνο και είναι το Νηφαίο και σήμερα είναι ο μισθός όλων μας μέσα στα 10 καλύτερα χωριά της Ευρώπης. Ευχαριστώ.